6 βιβλία που τα θεωρούν ικανά να πάρουν βραβείο, γιατί αυτή είναι η έννοια της μικρής λίστας. Δηλαδή, οποιοδήποτε από τα βιβλία στη μικρή λίστα μπορεί να πάρει βραβείο. Και από εκεί και πέρα, ο καθένας θα ψηφίσει μόνος του. Το θεωρώ πιο δημοκρατικό. Δεν ξέρω, Αλέξη, αν θέλει να συμπληρώσει, που ήταν και έχει περάσει από πολλές επιτροπές και έχει καεί η γούνα του. Ναι. Από τις πιέσεις. Από τις ευγενικές πιέσεις, κύριε Ντίνο, που δίνετε κι εσείς βραβεία και θα ξέρετε. Όχι, δεν ξέρει. Παλαιότερα υπήρχε, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Δεν ξέρω, κύριε Παραντονάκη, επειδή... Μετά τη βράβευση όμως. Ναι, ναι. Όχι. Όχι, όχι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο τρόπος αυτός είναι πιο αδιάβλητος κατά κάποιο τρόπο. Για να μην υπάρξει οποιαδήποτε υποψία ή υπόνοια ότι υπάρχει συναλλαγή, ότι υπάρχει υπόγεια, ξέρω εγώ, συνεννόηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, θεωρήσαμε ότι αυτός ο τρόπος είναι ο πιο αδιάβλητος κατά κάποιο τρόπο. Όχι ότι είναι 100%, αλλά είναι πολύ περισσότερο, νομίζουμε, από τον ήδη δοκιμασμένο. Υπάρχει άλλη ερώτηση, διευκρίνηση, απορία? Όχι. Λοιπόν, κλείνουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Καρατζά και τον Ιαννό που μας φιλοξένησε. Είναι χαρά μας να συνεργαζόμαστε μαζί του. Και σας περιμένουμε 25 Απριλίου στο Νέο Μουσείο Μπενάκη, στην τελετή απονομής των βραβείων. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει και ιστερόγραφο συνήθως στα βιβλία. Επειδή μου δημιουργήθηκε μία απορία σχετικά με τα βραβεία παιδικής λογοτεχνίας, θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Κύβαλου, υπάρχουν μέσα και ποιητικές συλλογές ή μόνο βιβλία πεζογραφίας? Όχι, και ποιητικές συλλογές, αλλά είναι πολύ λίγες, ναι, ελάχιστες. Ποια είναι η κατάσταση της ποίησης, ναι, που απευθύνεται σε παιδιά? Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Καταρχήν, έχουμε γενικώς πολύ λίγα βιβλία ποιητικά, ποιητικές συλλογές. Δηλαδή, μέσα στον χρόνο, αν είναι τρεις, η φετινή χρονιά, ας πούμε, είχε τρεις ποιητικές συλλογές. Στην δική μας λίστα δεν υπάρχει κανένα βιβλίο ποιητικών συλλογών και αυτό είναι η δεύτερη μου παρατήρηση. Γενικότερα, όχι μόνο φέτος, αλλά και πολλά χρόνια, η ποίηση για παιδιά είναι, θα λέγαμε, σε πολύ, από άποψη έτσι, αισθητικής και λογοτεχνικής πλευράς, πολύ χαμηλή. Ίσως γιατί οι συγγραφείς θεωρούν ότι πρέπει απλώς να βιοκαταληκτεί ένα ποίημα για να αρέσει ή να δημιουργεί το ρυθμό. Πάντως, δυστυχώς, ποίηση αποκλειστικά γραμμένη για παιδιά, όχι που να διαβάζεται, δηλαδή των μεγάλων που μπορούν να διαβάσουν για παιδιά, δεν έχουμε ικανοποιητική καθόλου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι.